Καταρχήν να πω ότι τα πράγματα δεν είναι απλώς δύσκολα, είναι δραματικά. Από τις συνεδρίες που έχω με τα παιδιά και με τους γονείς, ακούω συγκλονιστικά πράγματα. Συγγνώμη. Παιδιά που δεν έχουν να φάνε, που γυρίζουν στο σπίτι τους το μεσημέρι και δεν βρίσκουν να φάνε. Το βράδυ ξυπνάνε 4 η ώρα και χτυπάνε τις κατσαρόλες. Δεν έχουν να φάνε. Και σου τα λένε αυτά σαν να τα παιδάκια. Γονείς άνεργοι, με 4 παιδιά, με 8 παιδιά, με 11 παιδιά άνεργοι που δεν έχουν να πληρώσουν τον νίκη τους. Παιδιά που τρώνε για μεσημέρι. Συγγνώμη. Που τρώνε για μεσημέρι. Ρύζι και νερό. Και νιώθω την ανάγκη να σας πω αυτό. Στην πολιτισμένη Ευρώπη του 2011, στην πρωτεύουσα της Ελλάδας που γέννησε τον πολιτισμό, υπάρχουν παιδιά στο κέντρο της Αθήνας που δεν έχουν να φάνε. Εμείς εδώ έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια. Έχουν κινητοποιηθεί φτωχοί άνθρωποι από τα σχολεία, μαζεύουν τρόφιμα. Σύλλογοι. Δίνουμε τροφές, τους δίνουμε τσάντες, τρόφιμα, πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, ρούχα. Αρκεί να σας πω ότι έχουμε εικόνα, πηγαίνουμε στα σπίτια των παιδιών και έχουμε εικόνα προσωπική. Οικογένειες που δεν έχουν τραπέζι να φάνε, που δεν έχουν ρούχα να ντυθούν. Τι να σας πω, ζούμε συγκλονιστικά πράγματα. Το 2011. Δεν ξέρω τι ακούγεται στην Ευρώπη, αλλά αυτά που ακούγονται δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου, έχουμε ήλιο, έχουμε φως, αλλά δυστυχώς υπάρχει πολύ μεγάλη φτώχεια. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις, μιλάνε για νούμερα, αλλά πίσω από τα νούμερα κρύβονται άνθρωποι, ζωές, ανθρώπινες ζωές, ψυχές. Δεν ξέρω για ποια Ευρώπη μιλάμε, για την Ευρώπη των τραπεζών, για την Ευρώπη των ανθρώπων, δεν ξέρω. Θα πρέπει να ξεσηκωθούμε όλοι οι Ευρωπαίοι για αυτά που συμβαίνουν και βιώνουμε κάθε μέρα. Είναι συγκλονιστικά αυτά που ζούμε και ακούμε. Τα παιδιά μας λένε, να σας πω ένα παράδειγμα από ένα παιδί που μου ήρθε και μου είπε ότι κυρία μου μας κόψανε το νερό, γιατί οι γονείς σου είπαν ότι κάποιος κλέφτης μπήκε μέσα και τους πήρε το νερό. Δεν ήξερε τι να πει η μητέρα στο παιδί και είπε ότι τους έκλεψε κάποιος κλέφτης, τους έκλεψε το νερό.